και το τι ακριβώς σημαίνει με το πώς ακριβώς εκείνη τη στιγμή, εκείνο το βράδυ, εκείνο το πρωί, εκείνο το μεσημέρι, αποφασίσετε να ντυθείτε, μήπως θέλετε να στείλετε ένα μήνυμα σε εμάς τους άντρες. Όπως εδώ της Μαρίας, κοντό, με στήθος έξω. Η Ρία, λίγο παρακάτω, στενό φόρεμα. Να βγαίνουν με τι καμπύλε. Και να πω ότι όλα αυτά έχουν να κάνουν πάνω κάτω με την ερωτική διάθεση των ανθρώπων. Ναι, μην παρεξηγηθούμε ότι τα κούνια θα φοράμε μόνο για αυτό το λόγο, για τα οπίστια. Απλά πάντα πηγαίνει ρούχο και ερωτισμό. Αυτή είναι η έρευνα. Δεν είναι για ποιο λόγο τα φοράμε. Ρούχο και άνεση. Όταν φοράει κατακόκκινο φόρεμα. Παρακαλώ την κυρία Ρία. Ναι, που λέμε τον τάβρο. Γιατί Ρία φορά κατακόκκινο. Νιώθω αυτοπεποίθηση και θέλω την προσοχή επάνω μου. Όπως κόκκινο φόρμα θεωρώ... ξεχωρίζει. Απίστευτο. Απίστευτο. Και οι άντρες είναι σαν τον τάβρο. Χτυπάνε πάνω στο κόκκινο. Ναι. Πω, στο... Αυτό ακριβώς. Είναι flat, φλατάρι όλο. Δηλαδή, αν πούμε ότι το μαύρο κόβει κατά 90%, το άσπρο πόσο κόβει. Ένα 80% σίγουρα. Απλά μια μικρή. Άλλα χρώματα που δίνουν. Τα έντονα χρώματα. Τα έντονα χρώματα. Το μπλε. Άρα λοιπόν εδώ φαίνεται και έρευνα. Άρα ότι τα σκούρα ρούχα δυνατίζουν, ισχύει. Ναι, φυσικά.